Λοιπόν, συνεχίζουμε τον τηλεοπτικό μαραθώνιο. Είπαμε εκλογές 2015. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να δούμε τον Χρήστο το Χατζημίση. Χρήστο, γεια σου, είσαι στο εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, είμαι και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά είμαι στο Άγαλμα Βενιζέλου, απέναντι από τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε και εσείς, νομίζω, να δείτε τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί εδώ για να πανηγυρίσει αυτή τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούγονται εδώ επαναστατικά τραγούδια, δηλαδή τα τραγούδια του Πολυτεχνείου, για να το πω καλύτερα. Αρκετός κόσμος έχει συγκεντρωθεί. Είναι κυρίως νέοι οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι από το ποσοστό που έχει λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως, όπως φαίνεται εδώ, το πάρτι θα συνεχιστεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πάρτι τουλάχιστον για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σου πω ότι γενικά δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή την ώρα, δηλαδή πανηγυρικό κλίμα εδώ στην Θεσσαλονίκη, παρά μόνο εδώ έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και το ζήτημα της αυτοδυναμίας που αναμένουν, Χρήστο, οπότε πανηγυρίζουν, αλλά με μέτρο προφανώς. Βεβαίως. Και χαμηλά την μπάλα, έτσι μας έχουν πει. Ναι. Για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Και στο Άγαλμα Βενιζέλου που βρίσκομαι εγώ. Είναι αυτό που λέμε, Χρήστο, πολιτικός πολιτισμός. Χαιρόμαστε για την νίκη, αλλά δεν ζητοκραυγάζουμε. Ναι, νομίζω, Εύη, ότι αυτοί οι πανηγυρισμοί δεν μας θυμίζουν κάτι από πανηγυρισμούς για εκλογές που έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν από τα υπόλοιπα κόμματα. Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε όμως, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό αργότερα, τουλάχιστον όταν θα ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Και επίσης θα έχει και ενδιαφέρον στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, αν βέβαια έχει κόσμο εκεί και πόσο κόσμο μπορεί να έχει. Θα προσπαθήσω να περάσω και από εκεί, Εύη, για να σας δώσω εικόνα και από εκεί σε λίγο. Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και πάλι. Λοιπόν, Νίκο, να περάσουμε σε σένα, να δούμε κάρτες. Να περάσουμε λίγο στην Α Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Καλαμαριάς. Να δούμε στο Δήμο Καλαμαριάς, μεγάλος δήμος στη Θεσσαλονίκη, όπου αυτή τη στιγμή είμαστε στο 25% ενσωμάτωση και έχουμε ο ΣΥΡΙΖΑ 37,20%, Νέα Δημοκρατία 22,10%, το Ποτάμι 8,19%, το ΚΚΕ 6,06%, η Χρυσή Αυγή 5,37%, η Ένωση Κεντρών 5,31%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 4,85%, το ΠΑΣΟΚ 4,60%, η Τελεία 1,65%, το Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 1,39%, ο Λαός 1,38%. Και να αλλάξουμε Δήμο, να πάμε στην Α Θεσσαλονίκη πάλι, απλώς να περάσουμε στο Δήμο Νεάπολης, στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Στο Δήμο τα ποσοστά. Νεάπολης Οικαιών, όπου εδώ είμαστε σε μία ενσωμάτωση 69,90%. Είναι καλό ποσοστό. Είναι καλό ποσοστό, όπου έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ 37,01% ακριβώς. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία 20,56%, τη Χρυσή Αυγή 6,89%, το Ποτάμι 6,62%, το ΚΚΕ 6,17%, η Ανεξάρτητη Έλληνες 5,86%, η Ένωση Κεντρών 5,70%, το ΠΑΣΟΚ 4,84%, η Τελεία 2,09%, ο Λαός 1,34% και το Κόμμα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 1,23%. Νίκο, θα έχει ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν έχουμε στοιχεία και αποτελέσματα να δούμε σταυρούς υποψηφίων σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να πάμε σε διάφορους νομούς να δούμε αν έχουμε σταυροδοσίες των υποψηφίων σε Πέλα, Εμαθία και Θεσσαλονίκη, αν έχουμε κάποια ονόματα, μάλλον λίγο δύσκολο Θεσσαλονίκη και στην Πιερία και στους υπόλοιπους νομούς. Και μέχρι να κοιτάξεις να δεις τις κάρτες, να πούμε τι αποτελέσματα έχουμε στην επικράτεια από το Υπουργείο Εσωτερικών σε ποσοστό 33,84%. Το ποσοστό λοιπόν των κομμάτων μέχρι στιγμής είναι ως εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 35,58%, η Νέα Δημοκρατία 28,7%, η Χρυσή Αυγή 6,38%, το Ποτάμι 5,73%, το ΚΚΕ 5,36%, το ΠΑΣΟΚ 4,92%,
οι ανεξάρτητοι Έλληνες 4,68, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών 2,43, η Ένωση Κεντρών 1,85, τελεία Απόστολο Συγκλήτου 1,76, Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό 1,08 και μετά είναι τα υπόλοιπα κόμματα, Αντικαπελιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή 0,6, Πράσινη Δημοκρατική Αριστερά 0,48, ΚΚΕ Μουλού και ΚΚΕ Εκλογική Συνεργασία 0,13 και είναι και τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν περίπου στο 0,04%. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις βρει ενσωμάτωση σε ψήφους και σε ποιους νομούς, για να ρίξουμε μια ματιά, αν υπάρχει κάτι. Ναι. Γιώργο, στο νομό Κυλκής έχουμε. Βλέπω ότι σε πανελλαδικό επίπεδο ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται αυτή τη στιγμή με αυτά που διάβασε προηγουμένως σε ποσοστό 8,93. Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Νίκο. Έχουμε σταυρούς στο νομό Κυλκής, να πούμε λίγο, όπου όσον αφορά τη σταυροδοσία από τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας προηγείται ο κύριος Γιοργαντάς Γεώργιος με 157 σταυρούς, ακολουθεί ο κύριος Μπαλάσκας Ευάγγελος με 102, τρίτος είναι ο κύριος Καζαντζίδης Αναστάσιος 74, ο κύριος Πασαλίδης Όδρος 57, κυρία Παπαδοπούλου Ελένη 26. Και όπως βλέπω εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε μία έδρα αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία, στο νομό, είπαμε, Κυλκής. Μία έδρα επίσης δίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ και μία έδρα στη Χρυσή Αυγή. Να δούμε λίγο και τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι ο κύριος Παραστατίδης Θεόδωρος με 231 σταυρούς. Ακολουθεί η κυρία Αγαθοπούλου Ειρήνη με 138, η κυρία Ψαρά Σοφία με 54 σταυρούς, ο κύριος Αγτσίδης Βλάσιος με 37 και τελευταίος είναι ο κύριος Πεχλιβανίδης με 7. Τώρα έχουμε άλλους νομούς να δούμε ή δεν ξέρω να έχεις ολοκληρώσει με αυτούς. Να δούμε λίγο για τη σταυροδοσία. Για σταυρούς θέλουμε να δούμε. Ναι, για σταυρούς να δούμε τώρα και μετά θα κάνουμε και μια επανάληψη να δούμε σε επίπεδο ποσοστών. Τώρα να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς πήρε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα και του εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την νίκη του. Ο κ. Τσίπρας του είπε, με πρωτοβουλία του ιδίου βεβαίως του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Τσίπρας του είπε το εκτιμώ αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς του είπε αυτό σημαίνει πολιτικός πολιτισμός. Λοιπόν, να δούμε, Νίκο, έχουμε τι άλλο στο νομό Ημαθίας έχουμε και ειδικά μια καλή ενσωμάτωση βλέπω σε σταυρούς. Στο νομό Ημαθίας οι έδρες αυτή τη στιγμή μοιράζονται, είναι δύο οι έδρες. Μία έδρα βλέπω ο κύριος... Νίκο, βάλε μια άνω τελεία γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υποψήφιο βουλευτή στην Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αμανατίδη. Κυρία Μιχολού, καλησπέρα σας. Δύσκολη βραδιά σήμερα για τους υποψήφιους βουλευτές, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τους σταυρούς, γιατί η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη και πλέον μένει η αυτοδυναμία. Ναι, είναι αλήθεια ότι η μάχη του σταυρού, να το βάλω σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί όλοι οι συνυποψήφοι νομίζω ότι έχουμε όλη την ίδια αξία και αξίζουμε την προτίμηση του κόσμου. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη γύρω στις 12 υπολογίζει ότι θα έχουμε κάποια πρώτη εικόνα από τη μάχη του το σταυρό στην Θεσσαλονίκη. Κυρία Μιχολού, ήταν μια ιστορική στιγμή και είναι μια ιστορική στιγμή σημερινή. Η ελπίδα νίκησε. Και μένει η ευθύνη να την τώρα. Οποία ζητήσαμε από τον κόσμο την πήραμε, μας την έδωσε ο κόσμος. Ήδη μαζί με τη χαρά, να ξέρετε, έχουμε το συνέστημα ιδιαίτερα το τι θα κάνουμε από αύριο ακριβώς. Προγραμματίζουμε για την επόμενη μέρα. Ξέρετε, κύριε Μανατίδη, αυτό είναι το ερώτημα πολλών. Τι θα γίνει την επόμενη ημέρα, πώς θα χειριστεί τα μεγάλα ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Θα τα χειριστούμε σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις, τις οποίες έχουμε κάνει τις προεκλογικές. Να βάλουμε μια άνω τελεία, κύριε Μανατίδη, να δούμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς και συνεχίζουμε βεβαίως, σε πολύ βεβαίως. Λίγο. Ευχαριστώ.
στο Αντώνη Σαμάρα ξεκινούν αμέσως τώρα. Μεγάλη συγκίνηση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη αναμέτρηση. Θέλω να αισθάνονται υπερήφανοι για αυτή τη μάχη που δώσαμε μαζί, όπως και εγώ αισθάνομαι για αυτούς πολύ υπερήφανος. Ο ελληνικός λαός μίλησε και όλοι σεβόμαστε την απόφασή του. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Παρέλαβα μια χώρα στο χείλος της καταστροφής. Μου ζητήθηκε να κρατήσω αναμένα κάρβουνα στα χέρια μου και το έκανα. Οι περισσότεροι δεν έδιναν καμιά προοπτική να αντέξουμε, όμως αντέξαμε, αποτρέψαμε τα χειρότερα, βγάλαμε τη χώρα από τα ελλείμματα, από την ύφεση, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία και το κύρος της πατρίδας μας, βάλαμε τα θεμέλια για την ανάπτυξη και για την οριστική έξοδο από την κρίση. Τα τελευταία 2,5 χρόνια δημιουργήσαμε μια καινούρια παράδοση συνενέσεων και διακομματικών κυβερνήσεων άγνωστη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειάζεται τολμηρές συνενέσεις και εμείς το τολμήσαμε. Υποχρεωθήκαμε και πήραμε μέτρα επώδυνα και έγιναν και σφάλματα και αδικίες. Αλλά αποτρέψαμε τα πολύ χειρότερα. Έτσι παραδίδω σήμερα μια χώρα χωρίς ελλείμματα, με ασφάλεια για τον πολίτη, με ισχυρά ερίσματα στον κόσμο και στην περιοχή μας. Μια χώρα που συντεταγμένα βγαίνει από την κρίση. Και πάνω απ' όλα παραδίδω μια χώρα που είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Για το καλό του τόπου αυτού, εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση αυτά τα κεκτημένα να τα διατηρήσει. Όμως κυρίως έχω ίσχυ τη συνείδησή μου, γιατί είπα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, μέχρι τέλους. Εύχομαι ειλικρινά να μην επαληθευτούν οι προβλέψεις μου. Γιατί για την Ελλάδα μιλάμε. Αλλά όφυλα να προειδοποιήσω. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι ευχάριστο για μας, αλλά δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία άντεξε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι όρθια. Παρά τα πολύ δύσκολα, αλλά αναπόφευκτα μέτρα που πήραμε, σε 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχασε μόνο 2 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2012. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μανατίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούτε, κύριε Μανατίδη? Στις εξελίξεις. Μας ακούει ο κύριος Σαμανατίδης? Ναι, σας ακούω. Ο κύριος Σαμαράς είπε πριν από λίγο ότι μου ζητήθηκε να κρατήσω αναμένα κάρβουνα στα χέρια μου και τα κράτησα και αναφέρθηκε στο τι έκανε πολύ συνοπτικά η κυβέρνησή του, αλλά έδωσε έμφαση, κύριε Μανατίδη, και στην ανάγκη να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Κυρία Μιχολού, άκουσα μαζί με εσάς τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά μέσω της σύνδεσής μας. Αν θα μπορούσα να κάνω το σχόλιο, θα έλεγα ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει την πολιτική την οποία εφάρμοσε τα 2,5-3 χρόνια τελευταία. Ήταν μια προσπάθεια δικαιολόγησης αυτής της πολιτικής. Παραδέχτηκε βέβαια ότι όχι απλώς γίναν λάθη, ότι γίναν αδικίες. Απ' τη μία μεριά λοιπόν έχει μια προσπάθεια δικαιολόγησης, απ' την άλλη μεριά το θετικό, αν θέλετε, σημείο θα μπορούσα να βρω είναι ότι μιλάει για την επόμενη μέρα, στην οποία με ευχή είπε ότι θα βοηθήσει για να προχωρήσει η χώρα. Άρα μένει να δούμε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στη διαπραγμάτευση την οποία έχουμε μπροστά μας για το χρέος και το τι στάση θα κρατήσει. Μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία
έχει υποστεί μια, η πολιτική της δηλαδή, μια συντριπτική ήττα. Η ευθύνη την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός και γύρισε το πρόσωπό του στην εποχή της λιτότητας και του χειμώνα, ο οποίος είχε πλακώσει τη χώρα μας αλλά και όλη την Ευρώπη. Και νομίζω είναι τα μηνύματα και από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως και η δήλωση του Πρόεδρου των Σοσιαλιστών της Ευρώπης, η οποία έγινε, αλλά και όλα τα μηνύματα τα οποία έχουμε, ότι είναι θετικά και ότι θα καταφέρουμε άμεσα να έχουμε αποτελέσματα εφαρμόζοντα την πολιτική που εξαγγείλαμε. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, πριν διακόψουμε για τη σύνδεση, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, το μεγάλο ερώτημα άλλων είναι η αυριανή ημέρα, πώς θα βρει την Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και στο εσωτερικό της, για την δέσμευση των όσων έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ενδεικτικά θα αναφέρω όλα αυτά που είπαμε, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, για τον ΕΝΦΙΕ, για τις οφειλές. Ποιο θα είναι ακριβώς το πρώτο μέλημα? Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, κυρία Μιχολού, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, κατά το, να μην σας πω το 100%, θα είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, οι οποίες η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα εξαγγείλει στη Βουλή. Και όπως όλα δείχνουν από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Πιθανόν. Νομίζω όμως ότι θα την πάρει την αυτονομία. Επιτρέψτε μου να έχω την εκτίμηση αυτή την πολιτική. Θα δούμε όμως. Βέβαια, έχουμε ακόμα κάποιες ώρες. Είναι παραδιακινδυνευμένη η εκτίμησή μου αυτή, αλλά ωστόσο νομίζω ότι και τα ποσοστά της ποσά είναι των άλλων κομμάτων, ότι θα δοθεί μια πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδυναμία δηλαδή. Μάλιστα. Γιώργο, ήθελες κάτι να ρωτήσω τον κύριο Μανατίδη. Στο στούντιο είμαι μαζί μας, κύριε Μανατίδη, ο Γιώργος ο Προδρομίδης συνεργάτης και ο Νίκος ο Μιστακίδης, που μαζί αναλύουμε τα αποτελέσματα με τις κάρτες σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και πανελλαδικά. Γιώργο, κάτι θέλεις να ρωτήσεις? Καταρχάς, συγχαρητήρια για το κόμμα σας, κύριε Μανατίδη. Ευχαριστώ και εγώ να σας ευχαριστήσω για το φιλόξενο σταθμό σας, ο οποίος πολλές φορές, ειδικά και εμένα όπως και άλλους υποψήφιους, έδωσε βήμα έτσι ώστε να αναλύσουν τις θέσεις τους, και θέλω να τονίσω από αυτό το βήμα τη σημασία των περιφερειακών καναλιών, πράγμα το οποίο το έχουμε δείξει σαν ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και θα το στηρίξουμε και μετεκλογικά, να ξέρετε. Καλά. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πήρατε την αυτοδυναμία, 150 μία έδρες, ποια είναι η αυτοδυναμία τέλος πάντων? Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορείτε να συνεργαστείτε. Δεν θέλετε να συνεργαστείτε με άλλες δυνάμεις? Θέλετε το πρόγραμμά σας να το εκτελέσετε μόνοι σας? Νομίζω ότι θα γίνει η απέφθηση, κύριε Μιστακίδη. Άλλωστε, να ξέρετε και το πρόγραμμά μας της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά λέει τα αυτονόητα, αυτά που έπρεπε να κάνει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση ήθελε να σεβαστεί τον εαυτό της, αλλά και να σώσει τη χώρα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει απέκτηση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, και ήδη νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται οι αντίστοιχες συζητήσεις κάτω στην Αθήνα. Άλλωστε, νομίζω το χρειάζεται και ο τόπος αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κύριε Μανατίδη, ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Κύριε Μιχολού, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι έχεις από κάρτες, να δούμε τα ποσοστά στο 45,28% της επικράτησης και να πάμε κατευθείαν στις έδρες, γιατί αυτό νομίζω έχει και τη μεγαλύτερη σημασία. 148 έδρες για τον ΣΥΡΙΖΑ, 35,85% το ποσοστό, 78 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 17 για τη Χρυσή Αυγή, 16 για το Ποτάμι, 15 για το ΚΚΕ, 13 για το ΠΑΣΟΚ, 13 για το ΣΑΝΕΛ, και ακόμη δεν μπαίνει μέσα στη Βουλή το κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου. Νίκο, τι έχεις να τρώω από κάρτες πριν πάμε σε διαφημίσεις? Να πω λίγο ότι οι έδρες στο νομό Πιερίας έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει αυτή τη στιγμή. Δύο έδρες δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών στο ΣΥΡΙΖΑ, μία έδρα στη Νέα Δημοκρατία και μία έδρα στη Χρυσή Αυγή. Να δούμε λίγο και τους σε σταυρούς προτίμησης. Στο νομό Πιερίας, στο ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη στιγμή έχει δύο έδρες, πρώτος είναι ο κύριος Ζάνας Ζήσης με 705 σταυρούς. Ακολουθεί η κυρία Σκούφα Ελισάβετ με 469 και τρίτος είναι ο κύριος Καστόρης Αστέριος με 447. Στη Νέα Δημοκρατία, να πω λίγο μόνο τους τρεις πρώτους, ο κύριος Κωνσταντόπουλος Γιώργος είναι πρώτος με 789 σταυρούς, ακολουθεί η κυρία Μάνη Παπαδημητρίου με 737 και τρίτος είναι ο κύριος Κουκοδήμος Κωνσταντίνος με 702 σταυρούς. Ενώ στη Χρυσή Αυγή πρώτος είναι ο κύριος Παπαδημητρίου Γεώργιος με 341, ακολουθεί ο κύριος Χρυσομάλης Νικόλαος με 159 και τρίτος είναι ο κύριος Στεφανίδης Ιωάννης με 63 σταυρούς. Βλέπω ότι αρχίζει να υπάρχει πολύ καλή ροή όσον αφορά και τη σταυροδοσία. Ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πριν πάμε σε διαφημίσεις. Βλέπω το τρίο της Νέας Δημοκρατίας θα μας ξενυχτήσει απόψε. Αν
Από τα νούμερα βλέπεις που διαβάζουν. Βλέπεις να έχουν διαφορές μικρές. Μικρές διαφορές, ναι, οι οποίες μπορεί να παίξουν. Ναι, έτσι είναι. Δεν ξέρουμε τις περιοχές. Και, και οι υποψήφοι βουλευτές και οι έδρες, νομίζω, θα και οι έδρες, γιατί τίποτα δεν αποκλείεται. Και πάλι θα έχουμε και εκεί το ίδιο σκηνικό που είχαμε την προηγούμενη, με το φίλο του κύριου Παπαδόπουλου. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.